Σταμάτα! Γεια σας όμορφιές μου και welcome to my channel again. Τι θα γίνει! Όμορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Αν δεν έχετε ακόμα κάνει εγγραφή στο κανάλι μου και θέλετε να βλέπετε και άλλα επεισόδια σε αυτό εδώ πέρα το κανάλι, δεν έχεις παρά να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, subscribe και να με ακολουθήσεις στα social media. Όπως βλέπεις σήμερα κρατάω εδώ πέρα μία λεκάνη γιατί θα τεμαχίσω φρέσκα λαχανικά. Όπως βλέπετε και στον τίτλο, σήμερα θα σας ετοιμάσω μία σούπα. Μπορεί να μην είναι επίκαιρη, αλλά όμως είναι για όλες τις εποχές γιατί αυτή η σούπα αδυνατίζει. Δεν ξεπρίζει, αλλά μπορείς να κάνεις detox, ρε παιδί μου, γιατί έρχεται μεν το Πάσχα, αλλά μετά το Πάσχα έρχεται summer. Αυτή τη σούπα μπορείς να τη συνδυάσεις μόνη της, αλλά και να έχεις και ένα κοτοπουλάκι, ρε αδερφέ, δίπλα και να το αντικαταστήσεις αντί για σαλάτα. Να φας τη σούπα σου σαν ορεκτικό και μετά να φας το κρεατάκι σου. Μία σούπα λαχανικών, φρέσκων λαχανικών, πλην του κατεψυγμένου σπανακίου που θα βάλω μέσα. Φυσικά να σου πω την αλήθεια ότι έχω σαβουριάσει πολλά σκουπίδια μέσα μου και επειδή έρχεται και summer, έρχεται και Πάσχα πάλι. Χαμός, είπα λίγο έτσι να κάνω ένα detox, ρε φιλενάδα, γιατί δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Σαβούριασα, παιδιά, πάρα πολύ. Κάτι πίτσες, σουβλάκια, κρέπες. Κρεπάλες βασικά έκανα, κρεπάλες. Πάμε να αρχίσουμε. Τι θα βάλουμε εδώ μέσα? Όπως βλέπεις φιλενάδα, εδώ πέρα γίνεται του πράσινου το κάγκελο. Όμως είναι φρέσκα λαχανικά, όμως εδώ πέρα το σπανάκι μου είναι κατεψυγμένο. Never mind, but θα χρειαστούμε 8 κολοκυθάκια, 2 καροτάκια, άνηθο μαϊντανό, σελινάκι, τι άλλο έχουμε, σπανάκι, yes, λεμονάκι και λάδι, αλάτι, πιπέρι. Αυτή η σούπα δεν έχει ρύζι μέσα, αλλά όμως εσύ μπορείς να προσθέσεις και ένα κύβο λαχανικών. Αυτό είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά πιστεύω ότι κύβος λαχανικών δίνει και έτσι μια εσάνς παραπάνω νοστιμάδας. Πάμε να τεμαχίσουμε τα λαχανικά μας σε μικρά κομματάκια ή αν θέλεις εσύ μπορείς να τα τρίψεις στον τρίφτη. Εμένα ουσιαστικά μου αρέσουν τα κυβάκια γιατί έτσι δίνει μια ευχάριστη νότα και μου αρέσει πάρα πολύ να είναι και crunchy. Τα λαχανικά μου είναι έτοιμα μέσα στην κατσαρόλα. Τα έχω κόψει, εντάξει, κυβάκια δεν μπορείς να τα πεις, εντάξει, το πάω και για το MasterChef. Έχω βάλει εδώ πέρα όλα μου τα μυρωδικά, το σελινό μου, το μαϊντανό μου, τι έχω βάλει, το σπανάκι μου, το σέλινο, κρεμμυδάκι, καροτάκι και τώρα θα βάλω λίγο αλατάκι. Βάζω τον κύβο μου. Και βάζω νεράκι μέχρι να τα σκεπάσει. Έβαλα και το νεράκι μου και τώρα πάμε για βράσιμο. Θα τη βράσω 20 λεπτά και μετά από πάνω θα βάλω το λάδι και το λεμονάκι. Αγνό, παρθένο, ελαιόλαδο. Η σούπα μου είναι έτοιμη. Περιττό να σας πω ότι μοσχοβολάει όλο το σπίτι, αχνίζει κιόλας. Ήρθε η σειρά τώρα να βάλω το λεμονάκι και αχνίζει τόσο πολύ που νομίζω ότι θα μπώνει και ο φακός και θα βάλω και το λαδάκι μου από πάνω. Αν θέλετε εσείς μπορείτε να βάλετε και λίγο πιπεράκι, εγώ θα βάλω και πιπεράκι και η σούπα μου είναι έτοιμη. Ήταν το βίντεο σήμερα φιλενάδα με αυτήν εδώ πέρα την υπερλαμπρή αδυνατιστική σου πίτσα και τόσο θρεπτική. Παιδιά, μυρίζει τέλεια, μυρίζει τέλεια. Αχ, δεν μπορώ, θέλω να τη φάω. Εν τω μεταξύ έχω ψήσει και κοτοπουλάκι, όπως σας είπα, στο φούρνο, ψητό, χωρίς πέτσα φιλέτο, γιάμι γιάμι. Αλλά θα προτιμήσω να φάω αυτό εδώ πέρα το έδεσμα. Παιδιά, μυρίζει τέλεια. Αν σας αρέσει και εσάς τα κολοκυθάκια, τα καροτάκια, τα σέλινα, τα σπανάκια, τους μαϊντανούς, φτιάξτε την. Παναγία μου. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το βίντεο με αυτή την απολαυστική σου πίτσα, κάντε ένα like στο βίντεο, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθήσετε στα social media. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή όρεξη! Φιλάκια πολλά!